Μαθήλ Δήμο, πρέπει να γίνεις ένας πραγματικός ράπερ. Θα σκέφτεσαι για το σώμα πιθηκάκι και για τον ήχο κουνουπάκι. Θα πρέπει να ασκηθείς την πάρα πολύ καλή άρθρωση, να κινείται πάρα πολύ έντονα χωρίς να λαχανιάζει και να παίρνει μικρές αρπαχτές ανάσες που να μην το καταλαβαίνουν. Έφτιαχνα σκονάκια σε πολύ μικρά χαρτάκια και αντέγραφα και από τους διπλανούς. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά μπορείς να το κάνεις. Πρώτη φορά λαχανιάζω σαν να έχω τρέξει, χωρίς να έχω τρέξει. Η Μαθήλδη ανησυχεί διότι δεν έχει αναπνοές αυτή η στούντιο εκτέλεση και δικαίως, γιατί μπορεί να μείνει από αέρα και να μην καταφέρει να τελειώσει το τραγούδι. Πάμε τώρα αρκετά πιο γρήγορα. Και στο σπίτι μου δεν άνοιγα βιβλία γιατί τα είχα αφήσει μόνο με κάτω από τα θρανία. Η δυσκολία που έχει είναι ότι όσο γρήγορα είναι τα λόγια, τόσο γρήγορα πρέπει να είναι και οι κινήσεις. Συμμαθητές μου. Το ευχάριστο είναι ότι θα είναι μαζί μας η κυρία Τιτή Κασαριγκούλη. Αν ξαναγράψεις κάτω από τη βάση. Που κάνει τη γιαγιά του τους στο βίντεο κλιπ. Αυτά κάνεις και μένεις συνέχεια στην ίδια τάξη, ε? Θα σε αφήσω, ναι, ελεύθερη, να μου πεις ό,τι νιώθεις και ό,τι θες για την αποψινή σου μεταμόρφωση. Ξεκινάω έτσι. Ωραία. Για να καταλάβεις. Λοιπόν, κοίταξε, ο Τους είναι ένα παιδί έτσι που είναι ευχάριστο να το βλέπεις, αλλά όταν πας να το ενσαρκώσεις δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ειλικρινά δεν το περίμενα, διότι ραπάρει τόσο πολύ γρήγορα που δεν ξέρω πού θα πάρω ανάσα. Δεν μου φτάνουν οι ανάσες μου. Μη σου πω ότι πολλά πρέπει να τα πω ρουφιχτά, δηλαδή να παίρνω ανάσα την ώρα που μιλάω για να προλάβω να ανασάνω και θα σκάσω. Τόσο γρήγορα, ε. Τόσο γρήγορα. Μου κάνει εντύπωση που είπες ότι λαχάνιασες χωρίς να τρέχεις. Είναι σαν να έχεις τρέξει χιλιόμετρα όμως. Για πάμε να τον δούμε. Ρε μα***α, αν ξαναγράψεις κάτω από τη βάση, μας και η μάνα σου. Θα σε βοηθούσε να κάναμε λίγο ζέσταμα. Τρέξιμο. Ναι. Με τίποτα, Μαρία. Όχι τρέξιμο. Θα λαχανιάσω επάνω. Δεν θέλω να λαχανιάσω από πριν, γιατί δεν θα προλάβω ούτε το ρεφρέν να πω. Όχι το ραπάρισμα. Ωραία. Τότε ακούνητη. Σε στρίβω εγώ. Ναι, να μην ναι. κάνεις και καμιά κίνηση και κουραστείς. Μάλιστα. Σιγά σιγά. Ωραία. Καλή επιτυχία. Και εμείς αποχαιρετούμε τη Ματθήλδη Μακύρα και υποδεχόμαστε τον Τους. Ρε μαλάκα, αν ξαναγράψεις κάτω από τη βάση, θα σου τη μάνα σου, ρε! Κάνανε 8 ώρες και εγώ έλειπα 16. Όλοι έμενε σπίτι του και εγώ στη
θέλω να μπει για διαφυτά και μια κουλίστρα και με κυνηγούσε κατά ρητρέ με τη σφουγγαρίστρα. Οι καλές παθήτριες που κάνανε και τραβιόντους τα πενταφυτά που κάνε για λαμπού και σαν τη μαρούσα το πουλάκι του μετά από το σχολείο. Κι εγώ το εθνικό νομίζω που αντεκοπείω με παντούκες. Αγαπημένο μας μέσα στο κενό, η γυμναστική κατάληψε μου έχει και απεργία. Όταν ζητούσα άδεια για να βγω μισό λεπτό, ήξερα πως ερχόμαι την Δευτέρα παρουσία. Κλέβαμε φράγκα από το πενταμελές, μόνο κοκκιαλίτες έτσι πηγαίναμε εκτροφές. Και τα μισήκωνε στον πίνακα και μου λέγα πες πάντα, ήξερα μόνο ποιος θα πάρει φέτος στο ποτάδι. Ξέραν ότι στην τάξη δεν θα αντέξω και στα πέντε πρώτα λεπτά όλοι με πετούσαν έξω. Δεν ήξερα να γράψω, να διαβάσω, να ερμηνεύσω, μόνο τις ρήμες μου ήξερα να κρατώ τα κι απ' έξω. Μπροστά στο σχολείο μου, στο σχολείο, μπροστά στο σχολείο, το τελευταίο. Μπροστά στο σχολείο μου, στο σχολείο, κοιμάμαι στις 7 και ξύπναγα στις 2. Κιακιά πέθανα. Ρε κοπρίτη, ήθελες και χωρούσε. Τράβα τώρα στην Επιτροπή να ακούσεις τα σκολιανά σου, ρε άχρηστε. Κάτσε να παρακάτσω. Αμάν, 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 δεν το ξέρα τον πόλεμο. Κάτσε, αμάν, ένα λεπτό. Κυρία Σαρικούλη μου, τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ. Ελάτε. Καλώς ήρθατε. Καλώς σε βρήκα. Είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κι εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε γιατί ήρθατε κατευθείαν από το θέατρο. Κατευθείαν από το Broadway, από το Μαμάκια. Α, τι ωραία. Το διασκεδάσατε, σας άρεσε, περνάμε ωραία εμείς εδώ. Πολύ ωραία. Μπράβο. Κάτσε. Λοιπόν. Τέλεια. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια πολλά, ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια, ήσασταν εξαιρετικοί. Λοιπόν, έπαιξα καλά το ρόλο της αυστηρής γιαγιάς. Πάρα πολύ ωραία. Γεια σας. Ματζίλδη, κοίταξε, ήταν πολλά τα λόγια. Και περιτά. Εγώ θα πάω τώρα στην Κριτική Επιτροπή, θα πάω στην Κατερίνα. Έχω να σου πω κάτι. Παρακαλώ. Ο ίδιος ο Τους, ναι, όταν έμαθα ότι θα κάνω αυτό το τραγούδι, είπε ότι ούτε αυτός δεν το κάνει live. Ναι. Δεν γίνεται live. Δεν γίνεται. Ναι. Φοβερό. Το διάφραγμα πρέπει να πήρε φωτιά. Πήρε φωτιά το διάφραγμα, μας ενδιαφέρει. Ρωτάει η Παπουτσάκη. Τον καπνό το βλέπετε. Τον βλέπω, δεν είμαι εγώ, σε καταλαβαίνω. Ωραία. Πάρε ανάσες, Κατερίνα μου, σε ακούμε λοιπόν. Μπράβο σου. Μπράβο σου, ήταν καταπληκτική η δουλειά. Καταπληκτική. Καταρχάς. Μπράβο. Ευχαριστώ. Είσαι ίδιος. Είσαι ίδιος, ίδιος! Και αυτό το μάτι το έχω λίγο κάποια νεύρα, αλλά ταυτόχρονα αξίζει και λίγο φάση. Πάρα πολύ ωραίος. Η ίδια κίνηση αυτή του ράπερ και το έτσι. Η φωνή, αυτή η εκφορά ιδιαίτερη του λόγου που είναι όλα και όλα λίγο έτσι και λίγο μια έτσι που τα φωνή εντά όλα τα πετάει προς τα έξω όλο αυτό το πράγμα και ταυτόχρονα αυτό το πίσω στον ουρανίσκο η φωνή. Πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικής ποιότητας. Αλφα, 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 αλφα. Αλφα, αλφα ποιότητα. Θα τα πω όλα τα αλφα. Μπράβο, τα πες. Αλφα, αλφα ποιότητα, Πέτρο. Ναι, σήμερα θα έχουμε πάλι πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα, παιδί μου. Που πάλι θα υπάρχει πρόβλημα. Μπράβο. Με όλους. Εγώ χαίρομαι. Και αυτό το ένρινο, ναι, και ο κόσμος νομίζω ότι χαίρεται. Και αυτό είναι το σημαντικό. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ καλό, Μαθηλδή. Νιώθω ότι είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή μου. Πραγματικά αυτό, live... Δεν έχω ξανακάνει κάτι τέτοιο. Είναι όντως το στούντιο αυτό που μπορεί να συμβεί καλά. Πέτρο μου, συγγνώμη. Πετάχτηκα. Ρακέτα. Είναι ένα γιάρα η Κατερίνα. Πολύ, πολύ. Να είναι τρελό. Και αυτό το ένρινο και πολύ πετυχημένο, πάρα πολύ πετυχημένο. Πολύ ωραίο. Μπράβο.
Να ξέρεις πώς προσπάθησε αυτό το κόμμα. Δεν πειράζει. Φέρα. Θέλω να πω πόσο προσπάθησε και φαίνεται. Την αγωνία που είχε για απόψε. Φαίνεται, φαίνεται. Πώς να σου πω, εγώ αισθάνομαι ότι ήσουν αυτό που λέμε έξω από τα νερά σου. Δηλαδή, αν μέχρι τώρα ήταν αρκετά κοντά σου, μερικά πράγματα αυτά ήταν εντάξει, χιλιόμετρα πολλά φιλιά μακριά. Ήταν πάρα πολύ καλό, Ματίλδη. Πάρα πολύ, πολύ καλό. Μπράβο. Χαρά στο κουράγιο σου. Μπράβο, αγαπητή. Ωραία. Σταμάτη. Δεν θα το τολμούσα ποτέ ούτε στον εχθρό μου να πω να κάνω τέτοιο πράγμα. Δηλαδή είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Δεν μιλάω μόνο για την ταχύτητα, δεν μιλάω για την κίνηση που έχεις πετύχει, για τον ήχο του χρώματος, για όλο το σπαστικό που είχε όλο αυτό η παρουσίαση, αλλά Χριστιανή μου, πώς κατόρθωσες να κρύψεις αυτή τη γυναίκα που είσαι. Ναι, αυτή η γυναικάρα που πήγε και είναι, έγινε αυτό το σκατσούμπανο εδώ. Λίγο σκατσούμπανο τέλειο. Κοίταξε. Κοίταξε, δεν είναι εύκολο να κρυφτεί κάτι τέτοιο που διαθέτεις εσύ τόσο, τόσο γυναικείο και σχεδόν εκρηκτικό και πασιπανές. Δηλαδή και να μην θέλεις υπάρχει. Τι να κάνουμε, όπως άλλους υπάρχει κάτι άλλο. Εδώ πώς το έκρυψες ο Θεός και η ψυχή, το θεωρώ το μεγαλύτερο επίτευγμα. Μαζί με, το, με την ταχυλογία. Μπράβο σου, χίλια μπράβο, χίλια μπράβο. Είδες λοιπόν, τα καταφέραμε. Το ξέρεις ο Θεός. Τα καταφέραμε.